Γεια σας. Ήρθα εδώ να κάνω καταγγελία και με συνέλαβα. Θέλω συνέντευξη από δημοσιογράφος. Απαράδεκτη συμπεριφορά της αστυνομίας. Περιμένω να πάω στο νοσοκομείο από το πρωί. Βία και συκοφαντία. Ντροπή για το έθνος μας. Ντροπή για το ελληνικό κράτος. Ντροπή. Με αυτά τα λόγια πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα ο καθηγητής που φέρεται να παρενοχλούσε σεξουαλικά ανήλικη μαθήτρια στην Αλεξανδρούπολη. Η σοκαριστική είδηση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, με μια 17χρονη μαθήτρια να έχει καταθέσει μήνυση για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά του καθηγητή της, ο οποίος φέρεται να την παρενοχλούσε σεξουαλικά. Κατά την απολογία του 48χρονου καθηγητή στον εισαγγελέα, υπήρξε ένταση καθώς την ώρα που τον ενημέρωναν για τις διαδικασίες, αυτός βαρούσε προσοχή. Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης, ο καθηγητής που πήρε προθεσμία έως την Πέμπτη για να απολογηθεί, μίλησε για λίγα δευτερόλεπτα στους δημοσιογράφους, ζήτησε από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθυμο να κάνει το θαύμα του, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε να τραγουδάει. Θα παρακαλέσω τον κύριο Άνθυμο για μία φορά ακόμα να κάνει το θαύμα του. Συγγνώμη, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Θα μου επιτρέψετε εν συντομία να θυμίσω τι έγινε στους αμπελόκηπους. Το ίδιο τώρα συνέβη εντός αστυνομικού τμήματος. Εγώ πήγα. Κάνετε αυτά που σας κατηγορούνε. Τίποτα, είμαι αθώος. Εγώ πήγα για να κάνω καταγγελία και δέχτηκα επίθεση από σκευωρία. Στου βούρκου μέσα τα νερά, ποια γλώσσα μου μιλάνε, αυτοί που μου ζητάνε να χαμηλώσω τα φτερά. Τι καταγγελία θέλετε να κάνετε? Για το καλό της πατρίδας και του τόπου αυτού πρέπει να τελειώνουμε με τη βρωμιά. Στον καθηγητή ασκήθηκαν περιοριστικοί όροι να μην πλησιάσει το σχολείο στα 150 μέτρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως την Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης και στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να καταθέσουν και οι μάρτυρες κατηγορίας που είναι ανήλικοι. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός, ενώ βρισκόταν σε αναρωτική άδεια, εμφανίστηκε στο λύκειο που δίδασκε προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την ανακατανομή των ωρών του σε άλλο εκπαιδευτικό, ανακατανομή απαραίτητη λόγω της μακρόχρονης απουσίας του. Παράλληλα, μετέβη σε τμήμα διδασκαλίας και απέτησε από μαθήτρια κάποια χρήματα, τα οποία όπως ισχυρίστηκε της τα είχε δανείσει, καθώς επίσης πήγε να πάρει και κάποια όργανα από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Η μαθήτρια έντρομη προσέφυγε και ζήτησε προστασία από τη διευθύντρια, η οποία της ζήτησε να κλειδώσει την πόρτα ώστε να παρεμποδίσουν τον εκπαιδευτικό να πλησιάσει την ανήλικη. Στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία από τους γονείς της μαθήτριας, οι οποίοι εντωμεταξύ είχαν ενημερωθεί. Η αστυνομία συνέλαβε τον καθηγητή. Ο εκπαιδευτικός, εις βάρος του οποίου είχε ήδη δοθεί εντολή για διενέργεια ΕΔΕ, βρίσκεται ήδη εκτός σχολικού πλαισίου με προφορική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, η οποία θα γίνει έγγραφη μετά τη γνωμοδότηση από το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη που φέρεται να παρενοχλούσε σεξουαλικά ο καθηγητής εξομολογήθηκε σε οικείο της πρόσωπο πως εκείνος προσπάθησε αρκετές φορές να την αγγίξει στο στήθος και της μιλούσε με σεξουαλικά υπονοούμενα. Το κορίτσι, μην μπορώντας να διαχειριστεί την κατάσταση, αποφάσισε να μιλήσει σε πρόσωπο του οικογενειακού της περιβάλλοντος και να προβεί σε μηνυτήρια αναφορά προς τον καθηγητή της. Μάλιστα, άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ο εν λόγω καθηγητής είχε ατίθαση συμπεριφορά και αρέσκονταν να προκαλεί τις μαθήτριές του ποικιλοτρόπως, καθώς στο παρελθόν είχε προβεί και σε χορό στριπτής εντός της σχολικής αίθουσας, χωρίς ωστόσο να βγάλει τα ρούχα του. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας της μαθήτριας βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς υπήρξε φραστικό επεισόδιο μεταξύ του ιδίου και του καθηγητή, με τον δεύτερο να του κάνει μήνυση για εξύβριση και απειλή.